Και εργάζεστε πολύ καιρό σαν πηγές, είναι... 3 μήνες περίπου. Fast forward σεμινάρια, να φανταστώ. Ναι. Κοίτα, άμα το έχεις, δεν είναι τίποτα. Όλο που το κάνεις. Εδώ, μέχρι εδώ. Ναι, άστα τα κάτω, γιατί ούτως ή άλλως κάτω θα είναι. Χριστέ μου, αυτό κοίτα, ή το λες κρέπ ή το λες φιγκοφωλιά. Είναι κάτι μεταξύ των δύο, θα στα φτιάξω λίγο, πηγαίνω να σου πάρω κι αυτά. Ναι. Γιατί να είσαι Ρωμαίος, αρνήσου τον πατέρα σου, άσε το όνομά σου. Ή αν δεν θέλεις μόνο, αγάπη ορκίσου μου και εγώ θα πάψω να είμαι καπουλέτου. Να ακούσω κι άλλα ή να αποκριθώ σε αυτά. Θα το πω όλο αυτό. Το τελευταίο να θυμάσαι, Ρωμαίο, άσε το όνομά σου και γι' αυτό το όνομα που μέλος σου δεν είναι, πάρε όλοι εμένα. Στο λόγο σου σε παίρνω. Μόνο πες με αγάπη σου και αυτής ξαναβαφτίζομαι. Στο εξής, ποτέ δεν θα είμαι πια Ρωμαίος. Ποιος είσαι εσύ που με προφυλακεί τη νύχτα μπαίνει στους στοχασμούς μου? Μόνομα δεν μπορώ να σου το είπω ποιος είμαι. Το όνομά μου, ακριβή μου Αγία, μου είναι μισητό, αφού εσύ το εχτρέβεσαι. Αν γραμμένο το είχα, τη λέξη θα την ξέσκιζα. Δεν είσαι ο Ρωμαίος, ο Μοντέγος. Όχι. Ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο. Ωραία κόρη. Αν και τα δυο τα αντιπαθείς. Τέλειος. Η Ευδοκία να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ω, oh, Big Brother, Big Brother. Γεια σου, Ιουλιέτα. Γιατί να είσαι ο Big Brother? Αρνήσου τον πατέρα σου και άσε το όνομά σου. Ή αν δεν μπορείς, αγάπη ορκίσου μου κι εγώ θα πάψω να είμαι καπουλέτου. Μπαίνω βαθιά, εμβαθύνω στο ρόλο. Θέλει λίγο χρόνο ακόμα όμως. Δηλαδή με έχετε κάνει σκηνογράφο, σκηνοθέτη, ηθοποιώ, μακιγιές, αμπηγιές, ενδυματολόγο. Θα παίξει και ο Γκλάμι κομπάρσο στο μπαλκόνι. Θα κελαϊδάει. Είναι μεγάλη παραγωγή, όπως καταλαβαίνετε. Όχι, έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ όμως, να είναι πιο ρηχτή κουρτίνα. Κατάλαβες. Επειδή σκουμπί, όχι, εδώ κρατώ το. Μπράβο. Ο Ρωμαίος φαίνεται πως δυσκολεύεται. Καλή 4 σειρές έχει, άλλη έχει ένα μονόλογο τόσο. Τι είναι το Ρόδον? Όπως και να το πεις, το ίδιο θα μας χοβολάει. Ανυπομονώ να σας απολαύσω. Αφού εσύ εκτρέφεις... Όπα. Αγχώθηκα. Αυτό είναι. Ναι. Όχι, θα είμαι εγώ, μην αγχώνεστε. Θα σας τα λέω ξεχωριστά. Το τελευταίο είναι. Πάρω Ευδοκία ή το τέσσερα. Α, το άλλο. Α, έχει σκονάκι μας. Πού είναι το άλλο? Πού είναι προς και κλειφένει. Αυτή είμαστε. Παναγιώτη! Το τρίτο καμπανάκι ξεκινάει! Το κείμενό σου πού είναι, Νίκο, να σου κάνω ένα πολλά. Δεν μπορώ να λειτουργώ με άγχος. Όχι, όχι, εσύ θα ακούγεσαι. Νίκο. Εγώ αγχωθήκα. Πραγματικά. Νίκο, έλα εδώ. Κάτσε ρε, με πιάσε άγχος. Τώρα θα παρακολουθήσετε την παράσταση στο πειραματικό μας θέατρο, στο θέατρο της Τετάρτης. Είναι... Θες πρόλογο? Ναι. Ξεκινάμε. Οι ηθοποιοί να φύγουν από τη σκηνή. Να έχουμε παρουσιάστρια. Α, έχουμε... Έχουμε παρουσιάστρια. Ένα δεύτερο δώσμο. Μισό. Δεν έχω κουρτίνα. Θα στα λέγω. Θα βγει να κάνει παρουσίαση, να μας πει τι βλέπουμε. Η παράσταση ξεκινάει. Οι θεατές παρακαλώ να καθίσουν στις θέσεις τους. Ωραία. Μισό λεπτό. Έρχομαι, ε. Ναι. Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Αρνήσου τον πατέρα σου και άσε το όνομά σου. Για αν δεν μπορείς, αγάπη ορκίσου μου, κι εγώ θα πάψω να είμαι καπουλέτου. Να ακούσω κι άλλα ή να αποκριθώ σε αυτό? Όχι άλλο! Το όνομά σου μόνο είναι εχθρός μου. Εσύ είσαι ό,τι είσαι
και ας μην είσαι μοντέγος. Τι είναι μοντέγος? Κάποιο πρόσωπο, μπράτσο, πόδι, χέρι. Όχι, συγγνώμη. Περίμενε. Τι είναι μοντέγος? Τι είναι μοντέγος? Χέρι, μπράτσο, πόδι, πρόσωπο ή κάποιο άλλο μέρος που έχει ο άνθρωπος? Τι έχει το όνομα? Αυτό που λέμε ρόδον, ακόμα και αν δεν έχει το όνομα, πάλι μου σιγουβολάει. Και ο Ρωμαίος, αν δεν είναι Ρωμαίος, και πάλι κρατάει τη σπάνια χάρη που έχει, ακόμα και χωρίς το τίτλο αυτό. Ρωμαίο, άσε το όνομά σου. Και αντί για αυτό το όνομα που μέλος σου δεν είναι, πάρε όλη εμένα. Στο λόγο σου σε παίρνω. Ξανά. Στο λόγο σου σε παίρνω. Μόνο πες με αγάπη μου και αυτής ξαναβαφτίζω. Στο εξής, ποτέ δεν θα είμαι πια ρωμένος. Ποιος είσαι εσύ που μες στη νύχτα... Ποιος είσαι εσύ που με προφυλακεί τη νύχτα, μπαίνεις στους στοχασμούς μου? Μόνομα δεν μπορώ να σου το είπω ποιος είμαι. Το όνομά μου, ακριβή μου Αγία, μου είναι μισητό, αφού εσύ το εκτρέφεσαι. Αν εγγραμμένο το είχα, τη λέξη θα την ξέσκιζα. Τα αυτιά μου... Τα αυτιά μου ούτε 100. Τα αυτιά μου ούτε 100. Ξανά. Τα αυτιά μου ούτε 100 δεν ήπιαν λόγια. Απαιτούτη τη δαλιά, μα τον αχώ γνωρίζω. Δεν είσαι ο Ρωμαίος, ο Μοντέγος. Όχι, ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο. Ωραία κόρη, αν και τα δυο τα αντιπαθώ. Μπράβο! 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 Θα το ξέρω, πονέσαι τα μάτια. Τέλειο! 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 Νίκο, Ευδοκία, δεν έχω τέλειο. Είσαι κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μια άλλη, μια. Μπράβο! Μπράβο! Όχι το λουλούδι. Μπράβο! Στην κυρία, παρακαλώ. Τι ωραίο κοινό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Είναι αυτό που πάμε, πήγαινε δεξιά-αριστερά, πάμε να φύγουμε, χειροκροτάτε. Όχι, έτσι από εκεί, από εκεί, χειροκροτάτε, χειροκροτάτε, χειροκροτάτε. Και απ' την άλλη, ξανά, ξανά υπόκληση. Γιατί δεν σταματάει το κοινό. Μπράβο! Πάμε να ξαναφύγουμε. Πάλι το ίδιο. Ναι, 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 ναι. Ξανά, ξανά! Άλλη εβδομάδα δεν θα είμαστε. Ήταν τέλειο. Τέλειο, μπράβο. Τέλειο, τέλειο, άψογε. Εκεί που είπες. Θα το σκίσω, εγώ τσουτσούριασα. Να το ξέσκιζα, εγώ τσουτσούριασα. Αυτό σου μείνε σένα από όλο το έργο. Όχι, όχι, αλλά εκεί, αλλά εκεί... Και με το εκεί, τόμα έμεινε. Εκεί να τσούριασα. Εκεί τσουτσούριασα. Ήσταν τέλειο. Παιδιά, τίποτα. Ευχαριστούμε για τη θετική ενέργεια. Θετική ευχαριστούμε ενέργεια για το ειστήριο που πληρώσατε. Να ευχαριστήσουμε και για τον Γκλάμι, και τον Γκλάμι που ήταν κομπάρσος. Η παραμάνα. Όχι, όχι, και λαϊδούσε στο μπαλκόνι. Ήταν πουλάκι της νύχτας. Α, ήταν το πουλί στο μπαλκόνι. Νομίζω δεν έχει μείνει κάτι άλλο να κάνω. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα να περάσουν στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Δεν έχουμε λόγια. Ευχαριστούμε το κοινό που γέμισε το θέατρο. Γέμισε, 4 μείναμε. Εντάξει, γέμισε. Ρωμαίο. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Κάθισε στην καρέκλα του μεγάλου αδερφού. Συγχαρητήρια και στους δύο. Οι ερμηνείες σας ήταν εξαιρετικές. Ειδικά η δική σου, Νικό. Εντάξει, κοίτα να δεις.
Στα λόγια είχα αποστηθήσει, είχα λιγότερα λόγια. Η Ευδοκία έφτιαξε σκηνική παρουσία, ρούχα, ενδυματολογικά, όπως τα λέμε. Είχε μια... πολλά λόγια, βάφτηκε, στολίστηκε. Νομίζω ότι της αξίζει τα συγχαρητήρια. Εγώ είχα πολύ μικρό έργο. Είχα πολύ κράκ, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη παραγωγή, έτσι, με τεράστιο κόστος, εκατομμύρια θεατών κάτω στο θέατρο, πολύ μεγάλο το θέατρο, απίστευτη σκηνογραφία, που πήρε εβδομάδες, μήνες να ετοιμαστεί. Τα ρούχα έχουν φτιαχτεί μόνο για μας, από ακριβά μετάξια, και αυτά πολύ καιρό πήραν να ετοιμαστούν. Εντάξει, οι μακιγιές, μπιγιές, οι καλύτερες στον πλανήτη. Τι να πω, είναι τιμή μου και φυσικά ο συμπρωταγωνιστής μου, ο πιο σημαντικός, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, δηλαδή η πιο γρήγορη καριέρα που έχει γίνει ever. Τρομερό, συγκλονιστικό βλέμμα, τα λόγια του έπεφταν σαν φωτιά στα αυτιά μου, και τον αχώ γνωρίζω. Με έχω λόγια να σε ευχαριστήσω και θέλω να ανακοινώσω ότι σήμερα έκανα πρεμιέρα στην καριέρα μου και σήμερα την τελειώνω. Στον λόγο σου σε παίρνω. Μόνο πες με αγάπη σου και ευθύς ξαναβαφτίζομαι. Στο εξής ποτέ δεν θα είμαι πια ο Ρωμαίος. Θέλει να αλλάξει ονομά μου. Είναι καλός, παιδιά. Θέλει να αλλάξει ονομά μου. Όταν δεν τρώει τις λέξεις είναι σε καλός, Παναγιώτη. Είναι καλός. Ποιος είσαι εσύ που με προφυλακεί τη νύχτα, τη νύχτα, τη νύχτα. Νύχτα. Μπαίνω στους στοχασμούς μου. Ξέρω εγώ. Ποιος είμαι, παιδιά. Θέλεις να αλλάξεις το όνομά μου. Μόνο μα δεν μπορώ να σου το είπω ποιος είμαι. Το όνομά μου, ακριβή μου Αγία, μου είναι μισητό. Αφού εσύ το εχτρένεσαι. Το εχτρένεσαι. Πού είσαι το. Αφού εσύ το εχτρένεσαι, αν γραμμένο το είχα, τη λέξη θα την ξέσκιζα. Μπράβο, Παναγιώτη. Αρχικά θέλω να ρωτήσω πώς σας φάνηκε η παράσταση που παρακολουθήσατε. Α, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ... Εναλλακτικό θέατρο. Ο Νίκος έδωσε συνέστημα, εγώ εντυπωσιάστηκα. Ναι, ο Νίκος. Πώς το έκανε ο Νίκος. Ναι. Έτσι έπρεπε να το κάνεις. Είσαι, πιο... είσαι πολύ. Εσύ όταν το λες, είσαι πολύ. Πώς το... είναι λίγο αλαζονική η χρειά της φωνής. Ο Νίκος ήταν. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Και στεναχωρία μου, τι να κάνω, να αλλάξω το όνομά μου. Θέλεις να αλλάξω το όνομά μου. Θεωρείς δηλαδή πως ο Παναγιώτης δεν είναι καλός Ρωμαίος. Ρε, εσύ είναι λίγο στο ρουβά. Και αυτό τι είναι κακό. Σε παρακαλώ. Διάβασε λίγο αυτό. Να ακούσω κι άλλα ή να αποκριθώ σε αυτά. Και σε θέλω. Ζηλεύεις επειδή τα λέω καλύτερα. Και είναι πολύ καλός. Αλλά θέλει λίγο να μπει πιο πολύ στο συνέστημα. Εντάξει, πρώτη φορά το διαβάζει, λογικό. Είπε η μεγάλη πρωταγωνίστρια.